και Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Παλαμίδι ήταν ένα από τα πιο φοβερά και απόκτητα φρούρια του Μεσαίωνα. Μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί είτε με το αυτοκίνητό του είτε ανεβαίνοντας 999 σκαλοπάτια. Όσο ανεβαίνεις, τόσο η θέα από πάνω σου δίνει την τέλεια δικαιολογία για μία στάση και μία φωτογραφία. Μέσα στο φρούριο είναι το ιστορικό εκκλησάκι του Απόστολου Ανδρέα και μπορεί κάποιος να επισκεφθεί τα κελιά που έχουν χρησιμοποιηθεί σαν φυλακές για κοινούς εγκληματίες αλλά και για πολιτικούς κρατούμενους. Εδώ είχε φυλακιστεί και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καταρχήν είμαι στην ευχάριστη θέση να βρίσκομαι στον ιστορικό δήμο του Ναυπλίου, σε μια περιοχή που πραγματικά, εκτός ότι σε εντυπωσιάζει από τα πρώτα βήματα, γιατί υπάρχει μια απίστευτη ομορφιά, αλλά υπάρχει μια απίστευτη ιστορία πίσω από τον Ναύπλιο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε για να συζητήσουμε λίγο για αυτό. Θα ήθελα να αρχίσουμε να πούμε γενικότερα για τον Ναύπλιο, για την ιστορία της. Το Ναύπλιο πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι είναι μια από τις ελάχιστες πόλεις της Ελλάδας, στην οποία το ιστορικό σκηνικό είναι ανέγγιχτο. Έχουμε ίσως το καλύτερα διατηρημένο ιστορικό κέντρο πόλεις στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει για τους λάτρες της ιστορίας και της παράδοσης μπορούν να έρθουν εδώ και να περπατήσουν στα βήματα που περπάτησαν όλοι αυτοί οι ήρωες, έτσι, όχι μόνο της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και πολύ νωρίτερα, τους οποίους διδασκόμαστε στα βιβλία της ιστορίας. Εδώ βήμα-βήμα, κτίριο-κτίριο, μπορούν να αισθανθούν ότι περπατάνε μέσα στην ιστορία. Για όποιον έχει την παραμικρή ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, νομίζω ότι μία βόλτα μέσα στο ιστορικό κέντρο στα παραδοσιακά σοκάκια και με έναν οδηγό που θα του λέει ποιος ακριβώς έμενε σε κάθε σπίτι που βλέπει μπροστά του, από πού περπάτησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, πού βγήκε, πού πήγε να εκκλησιαστεί την ημέρα που δολοφονήθηκε ή πού βγήκε από το πλοίο και πού περπάτησαν οι πρώτοι, πού έμενε ο Νικηταράς, πού έμενε ο Κολοκοτρώνης, πού φυλακίστηκε, πού δικάστηκε, πού ήταν ο Τερτσέτης, πού ήταν ο Πολυζωήδης, αν του αρέσουν αυτά, τότε μπορεί να πάρει τον εαυτό του και να τον μεταφέρει 200 χρόνια πριν.
Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του 1821 που έδωσε τέλος στην Οθωμανική επικυριαρχία μετά από 400 χρόνια. Τώρα ανήκει στον ομό Αργολίδας και είναι ένα σημαντικό λιμάνι και ένα κέντρο για το εμπόριο της περιοχής. Με τόσα αξιοθέατα που διαθέτει θα μπορούσε κανείς να νομίσει ότι το Ναύπλιο είναι απλά ένας τουριστικός προορισμός. Όμως η πόλη και η περιοχή δεν ζουν κυρίως από τον τουρισμό. Είναι οικονομικά αυτόνομες με σημαντική αγροτική παραγωγή. Στο γύρο κάμπο ευδοκιμούν τα εσπεριδοειδή και τα κυπευτικά που τροφοδοτούν την περιοχή και την αντίστοιχη βιομηχανία. Γιάννη μου, μια ωραία περίοδο. Έρχονται από κρυές, έρχεται το Πάσχα. Ποια είναι τα πολιτιστικά δρόμενα γενικότερα για το Δήμο, τι σχεδιάζεται? Ο Δήμος Ναυπλίων θέλει όλο το χρόνο να βρίσκεται σε μια κατάσταση εγρήγορσης, εορταστικής, πολιτιστικής, όπως καλλιτεχνικής, όπως θέλει ο καθένας να το πάρει. Δεν καθόμαστε ήσυχοι. Εντός εισαγωγικών. Με το τέλος των Χριστουγέννων ξεκινάνε προετοιμασίες για το καρναβάλι. Το καρναβάλι του Ναυπλίου και των γύρω περιοχών έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα. Εμείς είμαστε μια βενετσιάνικη πόλη. Ναι. Οι ενετοί κατακτητές μας άφησαν τα χνάρια τους σε μεγάλο βαθμό εδώ. Έχουμε κληρονομήσει πράγματα. Έτσι λοιπόν το βενετσιάνικο καρναβάλι με διάφορα event μέσα στην παλιά πόλη, στα μπαλκόνια τα παλιά και στις πλατείες. Ακριβώς. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Το προετοιμάζουμε για να μπορούμε να φιλοξενήσουμε κόσμο, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος αυτός θα κινήσει και την τοπική οικονομία. Mm-hmm. Αμέσως μετά στη σειρά έρχεται λίγες μέρες αργότερα ο γνωστός πλέον μαραθώνιος του Ναυπλίου, ο τρίτος κατά σειρά. Ένα κορυφαίο αθλητικό event, τρίτος μαραθώνιος στη χώρα. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει και διεθνής μαραθώνιος, μιας και είμαστε στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων. Πέρσι είχαμε 6.500 κόσμο. Όχι, είμαστε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Μαραθωνίων. Είμαστε υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ από την πρώτη χρονιά. Με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, γιατί όπου βάζει ο ΣΕΓΑ στην, την αιγίδα του, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα αποκτούν και μια άλλη υπόσταση. Σωστά. Και είχαμε τη συνεργασία από την πρώτη χρονιά, όπως το έχουμε στις περισσότερες αθλητικές εκδηλώσεις που κάνουμε. Έρχεται αμέσως μετά το Πάσχα στο Ναύπλιο, το οποίο έχει και αυτό τα δικά του στοιχεία. Ακολουθεί η μεγάλη έκθεση τουριστικών σκαφών, η οποία γίνεται αρχές Μαΐου. Και εδώ μαζεύονται από όλο τον κόσμο πολυτελείς θαλαμιγοί, οι οποίοι στην ουσία προσπαθούν να κάνουν τις οικονομικές τους, εκθέτουν τα σκάφη τους και κάνουν τις οικονομικές τους συμφωνίες για την επόμενη χρονιά. Ακολουθεί τρίαθλο, ακολουθεί το μεγάλο φεστιβάλ του Ναυπλίου φέτος. Δεν το έχω ακούω αυτό, δεν το έχω ξανακούσει. Είναι μια υπερπολυτελής έκθεση τουριστικών σκαφών. Για μας είναι το επόμενο βήμα πάνω στον τουρισμό μας. Αφορά το γιότινγκ, ακριβό τουρισμό. Όλοι θέλουμε να έχουμε κόσμο με... Συνδυάζει το να υπάρξει βόλτα, υπάρχει αυτή τη στιγμή με κάποιο γιότ. Όλες οι μεγάλες εταιρείες, ναι, φέρνουν τα γιότ που έχουν. Έρχονται περίπου 80 θαλαμιγοί, mm-hmm, από όλες τις μεγάλες εταιρείες του κόσμου. Παρατάσσονται στο λιμάνι του Ναυπλίου. Το λιμάνι, θα σας το δείξω και αργότερα σε βίντεο που υπάρχουν, αλλάζει εντελώς μορφή. Και έρχονται από όλο τον κόσμο μεσίτες οι οποίοι κλείνουν τις συμφωνίες των σκαφών για τα επόμενα χρόνια. Πολύ ωραίο. Αυτό πρώτα-πρώτα μας κάνει πόλο έλξης για ένα επίπεδο τουριστών πολύ ψηλότερο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Το Ναύπλιο ακούγεται σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν 4 τέτοιες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Η προηγούμενη είναι στη Γένοβα και υπάρχει αντίστοιχη στην Καραϊβική. Και από εκεί πέρα υπάρχει το Φεστιβάλ του Ναυπλίου, Ιούνιο πάντα. 25 χρόνια κλασική μουσική. Τα μεγαλύτερα ονόματα της κλασικής μουσικής έχουν παίξει εδώ, mm-hmm, και φέτος θα είναι και πιο λαμπρό από κάθε άλλη φορά, μιας και είναι και επαιτειακό. Με τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή τον κύριο Βακαρέλη, κάθε χρόνο δίνουμε κάτι διαφορετικό, πάλι με φανατικούς θαυμαστές στο φεστιβάλ, οι οποίοι έρχονται, επισκέπτονται τον Ναύπλιο εκείνη την περιοχή, γιατί μπορούν να συνδυάσουν την παραμονή τους με την κλασική μουσική, πολύ στην ωραία, οποία αρέσκονται. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, και αθλητικές και καλλιτεχνικές, αλλά και πολιτιστικές.
και ο Δήμος μας έχει αυτή την τάση, αλλά και η πόλη του Ναυπλίου ιδιαίτερα είναι μια πόλη η οποία αποπνέει πολιτισμό και ταιριάζει πάρα πολύ σε όλα αυτά. Καλύτερο μηχανοκίνητο γεγονός στην Ελλάδα, 16 έως 17 Απριλίου, στάδιο ειρήνης και φιλίας. Γιατί το μηχανοκίνητο είναι τρόπος ζωής. Αρτόπολης. 10 χρόνια τώρα στα αρτοποιεία μας θα βρείτε φρεσκοζυμωμένα και φρεσκοψημένα είδη άρτου, αλλά και βούτυματα, κουλούρια, γλυκά, ζαχαρωτά και σφολιατοειδή, για να ξεκινάτε τη μέρα σας γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια. Χρησιμοποιούμε μόνο πρώτης ποιότητας υλικά για να σας προσφέρουμε καθημερινά ό,τι καλύτερο παράγουμε. Ινάχου 29, Άργος. 27510-61335. Και Τρυπόλεως 11, Άργος. 27510-61225. Οπουλός Φάρμ. Εδώ και πάνω από 50 χρόνια δίνουμε έναν συνεχή αγώνα για να έχετε στο τραπέζι σας τα καλύτερα ελληνικά αυγά. Οι κότες μας στρέφονται από ελληνικά διαπιστευμένα δημητριακά, ενώ οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας εγγυώνται την υγιεινή των πουλερικών αλλά και των παραγόμενων αυγών. Διαθέτουμε συστήματα πιστοποίησης ISO 22000-2005 και τηρούμε όλα τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίχτη Αργολίδας. Τηλέφωνο 27510-76372. www.danopoulosfarm.gr. Αν πας στο Άργος και ρωτήσεις την πρώτη χαρούμενη παρέα που θα δεις μπροστά σου ποιο είναι το καλύτερο στέκι της πόλης, η απάντηση είναι μία. Το Εν Λευκό Modern Bistro. Μόλις φτάσεις στο Εν Λευκό θα καταλάβεις αμέσως το γιατί. Ένας χώρος με ιδιαίτερη αισθητική και μοντέρνα διακόσμηση, γεμάτος θετική αύρα και παρέες που ξέρουν να περνάνε καλά με φιλική εξυπηρέτηση, καφέ, ποτό και γιάμι φαγητό. Hot μουσικές επιλογές και πολλά και φάτα events. Από το πρωί για καφεδάκι, το βράδυ για ένα ελαφρύ δείπνο και μετά για ποτό και κλάμπινγκ. Αυτό το στέκι υπογράφει τη διασκέδασή σου. Εν Λευκό. Enjoy. Φούρνος ο Τσάκωνας. Με παράδοση στα προϊόντα άρτου από το 1958 σας περιμένουμε στα καταστήματά μας Αθηνάς 38 και Άργους 19 στο Ναύπλιο για να γευτείτε τις παραδοσιακές μας δημιουργίες. Πολλά είδη άρτου με προζύμι, βουτήματα, κουλούρια, τσουρέκια σας περιμένουν για να ανακαλύψετε την ποιότητα και την γεύση τους. Παρασκευάζονται καθημερινά με αγνά υλικά και με παραδοσιακές συνταγές που έχουν αντέξει στον χρόνο. Κεντρικό κατάστημα Αθηνάς 38 Ναύπλιο. 27520-27516 www.furnosotsakonas.gr.
ιδιαίτερο σκηνικό να το περιβάλλει και ξεχωριστή θέση, το Πρόπολης αποτελεί τον ιδανικό χώρο δεξιώσεων, πάρτις αλλά και άλλων εκδηλώσεων για αυτούς που θέλουν να ξεχωρίζουν. Οι καταράχτες και το ρεάκι που διαπερνά το χώρο σε συνδυασμό με την πύλη της ξηράς δημιουργεί ένα μοναδικό περιβάλλον που μπορεί να φιλοξενήσει τις ιδέες σας για μια ξεχωριστή γιορτή. Με ελληνική κουζίνα και μενού επιλογής αλλά και φιλικό σέρβις έρχεται να καλύψει και τους πιο απαιτητικούς. Επιλέξτε το για τη διοργάνωση της δεξίωσης του γάμου σας, της βάπτισης, του πάρτι σας και όλων των ειδών της εκδηλώσης. Πλατεία Σταϊκόπουλου, Ναύπλιο. Ιωάννης Κουτσόπουλος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανελκυστήρων από το 1964. Με την πολυετή μας πείρα αναλαμβάνουμε την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας. Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο των ανελκυστήρων και έτσι εξασφαλίζουμε τη λειτουργικότητα και αξιοπιστία των μηχανημάτων. Η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει το σύστημα ποιότητας ISO 9001-2008 που εγγυάται την άριστη εξυπηρέτησή σας. Μεσολογίου 52Γ Ναύπλιο 22763 και 6944 570 750. www.kutsopoulos.gr. Εστιατόριο Λεμόνι. Σας προσκαλούμε στο εστιατόριό μας για να γνωρίσετε την γεύση και τα αρώματα της ελληνικής κουζίνας όπως πουθενά αλλού. Καθαριότητα, ποιότητα, αγάπη και μεράκι για το καλό φαγητό, αυτά χαρακτηρίζουν το εστιατόριό μας. Ψητά, μαγειρευτά, θαλασσινά. Όλα προετοιμασμένα με τα πιο φρέσκα υλικά της περιοχής. Εστιατόριο Λεμόνι. Η καλύτερη ελληνική κουζίνα του Ναυπλίου. Σας περιμένουμε. Μπουμπουλίνας 61 Ναυπλίο. 27520-26471. Στόχος και αξία όλων των ανθρώπων της Μυκηναϊκή ΑΕ εδώ και πάνω από 20 χρόνια είναι η προώθηση μόνο της υψηλότερης ποιότητας ελληνικών προϊόντων. Αφοσιωμένοι στις ανάγκες των πελατών μας, εργαζόμαστε συνεχώς για να παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, ελιές καλαμών και ελιές φούρνου στις καλύτερες τιμές. Διαθέτουμε ιδιόκτητους χώρους 4 στρεμμάτων και εσωτερική κάλυψη 800 τετραγωνικών μέτρων με μεταποιητικές μονάδες, συσκευαστήριο, ψυγείο, αποθήκες, καθώς και όλα τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα για την κάλυψη των αναγκών. Μιχάλη, καλώς ήρθες στην εταιρεία μας. Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκαμε εδώ πέρα. Είμαστε πολύ στην ευχάριστη θέση και πραγματικά έχω μεγάλη αγωνία να μάθω γενικότερα όλα τα μονοπάτια και την ιστορία της ελιάς. Γιατί από το 1960 φαντάζομαι ότι έχετε ζήσει πάρα πολλά σε αυτό το χώρο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Προσωπικά είμαι η τρίτη γενιά συνεχιστών πάνω στην μεταποίηση και τυποποίηση της βρόσιμης ελιάς και του ελαιολάδου. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας μεταποιεί ελιές καλαμών σε διάφορες μεθόδους επεξεργασίας, είτε αυτή λέγεται ολόκληρη, είτε εκπυρηνωμένη, είτε ροδέλα, είτε πάστα ελιάς. Από εκεί και πέρα ασχολούμαστε με την πράσινη ελιά, γνωστή και ως ελιά πράσινη Ναυπλίου, όπου γίνεται τσακιστή, είναι η πρώτη ελιά στην ουσία, όπου πρώτο είδος πράσινης ελιάς, όπου έγινε εξαγωγή προς το εξωτερικό, και εν συνεχεία πάνω στο ελαιόλαδο, όπου ασχολούμαστε απευθείας με την έκλειψη του ελαιοκάρπου, εν συνέχεια τυποποιούμε το προϊόν και το εξάγουμε σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Θα πιαστώ από αυτή την κουβέντα σας. Τι σημαίνει για μια ελληνική εταιρεία το να εξάγει τα προϊόντα της και ποια είναι τα ωφέλη φυσικά και για εσάς, αλλά και συγχρόνως για την κοινωνία γενικότερα? Παίρνοντας βήμα από την ερώτησή σου, θα σου πω το εξής. Καταρχήν, η περίοδο που διανύουμε είναι πολύ δύσκολη. Συνεπώς, οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να είναι καινοτόμες και συνάμα πρωτοπόρες στο είδος τους. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι παίρνουμε τα ελαιόλαδα, κάνουμε την επεξεργασία όπου χρειάζονται και εν συνεχεία τα τυποποιούμε σε εξαιρετικά μπουκάλια όπου γίνονται ειδικές κατασκευές και τα εξάγουμε σε πολύ συγκεκριμένες αγορές
όπου θεωρούμε, όπου είναι και ο στόχος μας αυτή τη στιγμή. Αυτό όφελος που υπάρχει στην κοινότητα είναι το εξής. Καταρχήν, δίνουμε τη δυνατότητα στον παραγωγό να πουλήσει το ελαιόλαδό του σε μια πολύ καλή τιμή, όπου δεν θα μπορούσε, ακριβώς, δεν θα μπορούσε να το διαθέσει εάν ήταν μια χήμα μορφή. Τα προϊόντα μας δεν έχουν επεξεργαστεί με κανένα είδος χημικών. Αυτό κρατάει όλα τα θρεπτικά συστατικά μέσα στην ελιά. Επίσης, ο καταναλωτής γεύεται ένα προϊόν εντελώς διαφορετικό. Τα προϊόντα τα ελληνικά δεν έχουν κυκλοφορήσει στις αγορές του εξωτερικού, καταρχήν γιατί είναι οι παραγωγές είναι πολύ μικρότερες, αλλά εκτός αυτού ο ελληνικός τόπος έχει πολλά ιδιαίτερα προϊόντα που δεν είναι δυνατόν να χωρίς ένα καλό μάρκετινγκ να προωθηθούν προς τα έξω. Καταρχήν, χαίρομαι που βρίσκομαι για δεύτερη φορά στο Δήμο του Άργους. Έχουμε μιλήσει για δεύτερη φορά μετά από 1-1,5 χρόνο και ακόμη πιο πολύ χαίρομαι γιατί είστε ένας άνθρωπος που υλοποιήσατε αυτά που τότε συζητάγαμε. Δηλαδή, τι εννοώ. Τότε μου είχατε αρχίσει και μου δείχνατε ένα 3D animation το σχέδιο της πόλεως, το τι θέλετε να δημιουργήσετε. Και σήμερα έχω έρθει σε μια πόλη που βρίσκεται σε μια κατάσταση εργασιών και σε πραγματικά δημιουργική, όταν πραγματικά όλη η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση που δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Πώς είστε γενικότερα? Κύριε Κοντιζά, θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για την εδώ παρουσία σας, να σας καλωσορίσω στο Άργος, στην πόλη με τα 7.000 χρόνια ιστορία, η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Ναι, πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι με έκπληξη μάλιστα μου είχατε πει τότε ότι αν γίνει όλο αυτό το πράγμα θα είναι κάτι το πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Αυτό ετοιμάζεται έξω τώρα και έτσι πιστεύω σε ένα μήνα, δύο θα είναι έτοιμο ολοκληρωτικά. Τόσο σύντομα. Τόσο σύντομα. Αυτό το έργο είχε μια προγραμματισμένη πορεία που αν δεν γίνονταν όλα αυτά που έγιναν στην πατρίδα μας θα είχε τελειώσει στις αρχές του Οκτώβρη. Αλλά με αυτούς τους 5 μήνες καθυστέρηση από το Πάσχα μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, με τα προβλήματα τα οικονομικά που υπήρχαν στην πατρίδα μας, πήγαμε λοιπόν παραπίσω και φτάσαμε τώρα να είμαστε σε μια φάση στο τέλος των 2 μηνών, 1,5 μήνα, κάπου εκεί πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος και αυτή η ταλαιπωρία μετά από λίγο καιρό θα είναι μια ανάμνηση που ούτε καν θα τη συζητάμε πια. Τέλος πάντων, να μην μιζεριάζουμε άλλο, αρκετά έχει μιζεριάσει ο κόσμος. Έρχεται μια περίοδος, αποκριές, Πάσχα. Ποια είναι τα πολιτικά δρόμενα γενικότερα τα οποία θα τρέξουν εδώ στην περιοχή? Κοιτάξτε, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, τα τελευταία 4-5 χρόνια γίνεται από τις μέρες δηλαδή που ξεκινήσαμε εμείς την προηγούμενη δημοτική αρχή, που ήμασταν εμείς, την προηγούμενη δημοτική θητεία, μέχρι και τώρα, κάθε χρόνο κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καρναβάλι. Είναι ένα πράγμα το οποίο έρχονται από παντού να συμμετάσχουν σε αυτό το καρναβάλι. Έχουμε πολύ ωραία δρόμενα. Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι είναι στους δρόμους, οι οποίοι χαίρονται, οι οποίοι είναι και δικοί μας εδώ ντόπιοι και άλλοι που έρχονται. Και αυτό λοιπόν έχει σαν ένα στόχο να βοηθήσουμε τα μαγαζιά να δουλέψουν, να κάνουν εισπράξεις που θα τους βοηθήσουν στο να γίνουν ακόμα καλύτεροι, να φτιάξουν ακόμα καλύτερα τις επιχειρήσεις τους. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Πάσχα έχει ένα άλλο άρωμα εδώ. Εάν δεν έχετε έρθει, να έρθετε. Είναι η εποχή που ανθίζει η πορτοκαλιά. Εάν μυρίσετε λοιπόν αυτό το άρωμα, θα μαγευτείτε, θα ερωτευτείτε και θα ερωτευτείτε και την πόλη του Άργους και δεν θα φεύγετε. Εδώ και 66 χρόνια τα βλέπουμε όλα καφέ. Εκεί που το σύγχρονο σμίγει με το παραδοσιακό. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, ο καφές με τη μυστική οικογενειακή συνταγή Νέκταρ γίνεται το ρόφημα που γευστικά αναγνωρίζεται.
Εδώ και σχεδόν 20 χρόνια στη Φάρμα Μαρνέρης θα βρείτε τα καλύτερα ντόπια κρέατα, συνεργαζόμενοι με αξιόπιστους συνεργάτες ή και προερχόμενα από την δικιά μας Φάρμα. Ακριβώς δίπλα θα βρείτε και το ψητοπολείο της επιχείρησής μας, χρησιμοποιώντας πρώτης ποιότητας διαλεχτά υλικά, σας προετοιμάζουμε κρεατικά, ψητά της ώρας και μαγειρευτά με πολύ αγάπη και μεράκι. Πραγματοποιούμε και delivery. Ασκληπίου 17 και Βυζαντίου 1, Ναύπλιο. 27 52 0 97 660 27-52-0-29-639. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας. Από την ίδρυσή μας πριν 80 χρόνια έως τώρα, σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους καταναλωτές τα κορυφαία μας προϊόντα, παραγόμενα από τα φρούτα που παράγει η περιοχή της Αργολίδας. Με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, τον άρτιο εξοπλισμό και τους μηχανισμούς παραγωγής, αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, εγγυόμαστε πως η χυμή και τα αναψυκτικά μας θα φτάσουν με κορυφαία γεύση και αρώματα στο ποτήρι σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Παρόδου, Ναυπλίου Νέα Σκίου. 27-52-0-27-361 και 27-52-0-29-215. www.easa.gr. Τα φανάρια. Στο ιδηλιακό μας περιβάλλον μπορείτε να απολαύσετε αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, καθώς και γαστρονομικές πανδεσίες από όλη τη μεσογειακή κουζίνα. Δοκιμάστε μοναδικές σπιτικές συνταγές του τόπου μας με κρέατα ντόπιας παραγωγής άριστης ποιότητας. Διαθέτουμε επίσης ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καλύπτοντας κάθε γευστική σας απέτηση. Εδώ και 35 χρόνια σκοπός μας είναι να εξερευνήσετε τις συνταγές της κουζίνας μας και θα διασκεδάσετε με την παρέα σας. Φιλική διάθεση, εξαιρετικό σέρβις, ποιότητα και γεύση. Τσιπουράδικο, το θεατράκι. Είναι ένας νέος χώρος που καλείται να σας μοιήσει στους ποιοτικούς εκλεκτούς μας μεζέδες, στο καλό τσίπουρο και κρασί. Στον χώρο μας κάθε Παρασκευή διαθέτουμε και ζωντανή μουσική για ατελείωτη διασκέδαση. Εσείς βάζετε την διάθεση και εμείς όλα τα υπόλοιπα. Βασιλέως Κωνσταντίνου 29, Ναύπλιο. 27-52-0-22-232. Η εταιρεία Ουλής εδώ και 30 χρόνια παράγει προϊόντα ζύμης, πίτσας και σφολιατοειδών άριστης ποιότητας, ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, σε συνδυασμό με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας, εγγυάται την ποιότητα των κατεψυγμένων προϊόντων μας. Παραδοσιακές και μοντέρνες συνταγές παρασκευάζονται με τις καλύτερες ελληνικές πρώτες ύλες και διανέμονται με υγιεινό τρόπο με τον στόλο των φορτηγών ψυγείων μας. Τα οικολογικά αγροκτήματα Καραμάνου ξεκίνησαν τη βιολογική γεωργία ήδη το 1996. Το αγροκτήμα μας από τότε έχει επεκταθεί σε πάνω από 400 στρέμματα, στα οποία καλλιεργούνται βιολογικά φρούτα και λαχανικά, όσπρια, καρότα, προϊόντα δημητριακών και φρούτα της εποχής. Επίσης δημιουργήσαμε δικό μας εργαστήριο παραγωγής χυμών, σάλτσας, μαρμελάδων και ζυμαρικών. Στο χώρο των κτημάτων λειτουργεί κατάστημα, στο οποίο εκτός των δικών μας νοπών και μεταποιημένων υπάρχει όλη γκάμα των βιολογικών προϊόντων. Τα προϊόντα μας μπορείτε να τα βρείτε στα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της χώρας, όπως επίσης και σε καταστήματα και λαϊκές αγορές με βιολογικά προϊόντα. Ο θεατρικός όμιλος Ερμιονίδας δημιούργησε με πολύ κόπο και μεράκι, αλλά πρωτίστως με πολύ αγάπη για τις τέχνες, τον Πολυχώρο Αρτίκη. Με χωρητικότητα 100 θέσεων και φουαγέ, από το 2012 έως σήμερα φιλοξενεί εκδηλώσεις και θεατρικά έργα κορυφαίων προσωπικότητων, αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων και
και συνεντεύξεων. Στον προαύλιο του χώρου κάθε καλοκαίρι πραγματοποιούνται φεστιβάλ ερμηνείας αλλά και συναυλιακά σχήματα. Στόχος μας είναι η ενασχόληση με κάθε μορφής καλλιτεχνική δημιουργία, κυρίως όμως η καλλιέργεια της τέχνης του θεάτρου. Κρανίδι Αργολίθας. Η ΚΤΕΛ Αργολίδας ΑΕ λειτουργεί αδιάκοπα από το 1952, μεταφέροντας καθημερινά επιβάτες και δέματα σε όλο τον ομό της Αργολίδας, όπως επίσης και από τα μεγάλα αστικά της κέντρα προς και από πρακτορία και σταθμούς των ομών Κορινθίας, Αρκαδίας και Αττικής. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να πληροφορηθείτε για όλα τα δρομολόγια μας, αλλά και να κλείσετε τα εισιτήριά σας online. www.ktelargolida.gr Μπουμπουλίνας 37 Ναύπλιο 27520-27423 και 801-11-44000. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο σανίδι του θεάτρου και φαντάζομαι ότι εδώ θα έχουν ανέβει τεράστιες παραστάσεις και θα έχετε ζήσει μοναδικές στιγμές. Πείτε μας λίγα λόγια για όλα αυτά τα έργα που έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει πραγματικά καταπληκτικές παραστάσεις. Έχουμε ανεβάσει Ματωμένο γάμο του Λόρκα, έχουμε ανεβάσει Λεωφορείο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς, έχουμε ανεβάσει Φιλουμένα Μαρτουράνο του Εντουάρντο Δε Φίλιππο, Τελετή του Μάτες, οι Δάφνες και Πικροδάφνες των Κεχαΐδη και Χαβιαρά. Έχουμε ανεβάσει Άκη Δήμου, Απόψε τρώμε Σιωκάστης, Σιγά τα αίματα. Έχουμε ανεβάσει Ρέβα Παπαθανασίου, το Μπαμπάδες με Ρούμι. Έντουαρντ Άλμπι, Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ. Και τώρα ετοιμάζουμε μια καινούργια κωμωδία, κλασική κωμέντια Ντελάρτε, του Κάρλο Γκολντόνι, τους Αγρίκους. Ένα έργο που το έχει ανεβάσει ο Λευτέρης Ζωγιατζής για μία φορά στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναπαιχθεί. Και βέβαια πριν το Πάσχα ετοιμάζουμε το δεύτερο έργο της φετινής σεζόν, το Χρό του Θανάτου του Αύγουστου Στρίμπερτ. Με βάση τα τελευταία που μου αναφέρατε, πιστεύω ότι τότε τα σχέδιά σας πρέπει να είναι πολύ ψηλά και οι στόχοι του θεάτρου και γενικότερα του ομίλου, του θεατρικού ομίλου, της Ερμιονίδας, για να φέρετε όλο και περισσότερο κοντά τον κόσμο που το έχει ανάγκη στην τέχνη και τον πολιτισμό. Ποια είναι αυτά τα σχέδιά σας? Καταρχάς να πούμε ότι ο Όμιλος έχει ενασχόληση με δύο τομείς. Ο ένας είναι ο αμιγόσερας τεχνικός, που αφορά την λειτουργία της ομάδας και το ανέβασμα των έργων των θεατρικών με καθαρά ερασιτέχνες ηθοποιούς. Από όλο το ηλικιακό φάσμα συμμετέχουν, από πολύ νέα παιδιά μέχρι 70 χρονών, και αυτό είναι μια επιτυχία της ομάδας μας, πραγματικά, ότι κατορθώνει να συγκεντρώσει και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όλες οι ηλικίες, και όχι μόνο νέα παιδιά ή μόνο μεγάλοι. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το κομμάτι της ενασχόλησης με το επαγγελματικό θέατρο και με το φεστιβάλ το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, το οποίο εμπνεύστηκε ο μεγάλος μας κριτικός του θεάτρου λογοτέχνης, διευθυντής της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ο Κώστας ο Γεωργουσόπουλος, ο οποίος είχε κάνει καθηγητής στο Κρανίδι φιλόλογος με την αείμνηστη γυναίκα του το 1967-68 και τότε ανέβασαν εδώ μία τραγωδία, την Ηλέχθρα του Σοφοκλή, με τους τότε μαθητές μερινούς 65 χρονών περίπου. Και του έκαναν πρόπερση μία εκδήλωση τιμής και ανάμνησης για αυτή την παράσταση. Το κάναμε σε συνεργασία με τον μαζί με τον Θεατρικό Όμιλο και τη δεύτερη μέρα καλέσαμε τον κύριο Γεωργουσόπουλο εδώ να κάνει μία διάλεξη το Θέατρο Φορέας Παιδείας. Ενθουσιάστηκε με αυτά που είδε εδώ και την άλλη μέρα που τον ανέβασε στην Αθήνα μου έδωσε ένα χαρτάκι που έγραφε Ερμηνεία στην Ερμιονίδα. Έκανε και ένα λογοπαίχνιο. Μου λέει αυτό θα κάνεις. Και πραγματικά αυτό ήταν τον Μάιο του 2013, συγγνώμη, τον Μάιο του 2014. Τον Σεπτέμβριο του 2014 ξεκινήσαμε το φεστιβάλ θεάτρου Ερμηνείας στην Ερμιονίδα, το πρώτο φεστιβάλ. Και σε αυτό το χώρο που βλέπετε η πρώτη παράσταση που δόθηκε ήταν το Μάντρε Ντολορόζα, τη Σόνια Ζαχαράτου με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Ανατριχίλα πραγματικά. Ναι. Και είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς σε ένα τόσο μικρό χώρο, σε μια τέτοια περιοχή, να καθαγιάσει αυτόν τον χώρο με την παρουσία της Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Ήρθε η Άννα Βαγενά, ο Χρήστος Καλαβρούζος, η Όλια Λαζαρίδου, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, η Μόνικα Ικολοκοτρώνη στο πρώτο φεστιβάλ. Την επόμενη... Την επόμενη χρονιά,
το πραγματοποιήσαμε και παρόλες τις δυσκολίες της περσινής χρονιάς, με τις εκλογές, με τα capital controls, με όλα αυτά που γίνανε, δεν το βάλαμε κάτω, το καταφέραμε, γιατί όταν πάει να πετάξει το πουλί, αν το κρατήσεις και δεν το αφήσεις, μπορεί και να ήταν με πολύ μεγάλο αγώνα όμως, γιατί σίγουρο. Αν δεν το κάναμε πέρσι, μπορεί να σταματούσε και να γινόταν ένα έτσι μετέωρο πράγμα. Και πραγματικά το συνεχίσαμε. Η Λένα η Παπαλιγούρα ήρθε πέρσι, η Κατερίνα η Διδασκάλου, η Μίνα Χειμώνα, η Ρωμανέ, η Άννα Βαγενά, η Αγλαία η Παπά, η Ελίνα Ρίζου. Ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει η Αθήνα, το φέραμε εδώ. Τι να ξεχωρίσουμε από το ταξίδι μας στην Αργολίδα? Το κοσμοπολίτικο το λόγχ χτισμένο σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα? Το Πόρτο Χέλι, έναν επίγειο παράδεισο τόπο μαγευτικό και ερωτικό με τις καταγάλνες παραλίες του? Την Ερμιόνη, τόπο καταπράσινο, ελκυστικό, χτισμένο σε μια όμορφη γωνιά της Αργολίδας? Την ιστορική, αυθεντική, γεμάτη φυσικές ομορφιές και χρώματα με τις δαντελένιες παραλίες της, την Επίδαυρο? Το γραφικό, ιδυλιακό και ερωτικό ναύπλιο που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για διακοπές όλο το χρόνο? Την ιστορική και πανέμορφη πόλη του Άργους που προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και τις φυσικές ομορφιές που εμπνέουν και χαλαρώνουν τον επισκέπτη? Ξεχωρίζουμε το χαμόγελο, τη φιλοξενία από τους ανθρώπους της και το ταξίδι μας στο μύθο, στην ιστορία, στις τοπικές ομορφιές και την παράδοση. Αργολίδα. Αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ Ελλάδα θα στο πω, πριν λαλήσεις πετεινώ, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.